Να ευχαριστήσω τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που εδώ και 15 μέρες μας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε τις απόψεις μας για τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Και εγώ έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω σύντομα τις θέσεις που μπορούν να παίξουν καταδυστικό ρόλο στην έκβαση του τελικού αποτελέσματος. Δύο πραγματάκια για τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο. Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο κρίθηκε απαραίτητη για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτος λόγος για να συμβάλλω στην προοπτική της αναπτυξιακής προοπτικής αυτού του τόπου μας. Πολλά έργα ουσιαστικά έμειναν στη μέση, πολλά έργα πάγωσαν από την κυβέρνηση των τελευταίων μηνών. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο υπουργός, ο κ. Μανιάτης, είχε τη σφραγίδα για σημαντικά έργα που έγιναν στην τοπική αυτοδιοίκηση τόσο σε όλο τον νομό και ιδιαίτερα στην Ερμιονίδα. Αυτά τα έργα πάγωσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεύτερος σημαντικός λόγος είναι ότι πρέπει να διεκδικήσουμε για την Αργολίδα ουσιαστικά τη δυνατότητα να μπούμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να αισθανθούν σιγουριά για το μέλλον τους. Και τρίτος βασικός λόγος για την Αργολίδα του πολιτισμού, η Αργολίδα της ιστορίας, η Αργολίδα του, αν θέλετε, της ευρύτερα των κοινωνικών αγώνων, δεν πρέπει να δώσει μια έμφαση έτσι ώστε η έδρα να την κερδίσει το Πασό και η Δημοκρατική Συμπαράταξη προς όφελος τόσο της Ελλάδας όσο της Αργολίδας.